Μερικές φορές φαίνεται ότι οι μέρες γίνονται πιο μεγάλες, η ενέργειά μας λιγοστεύει και το κίνητρο, αυτό μπορεί να αρχίσει να εξαφανίζεται τελείως. Αλλά το να διατηρήσεις το κίνητρό σου μετά τα 40 δεν χρειάζεται να είναι τόσο δύσκολο. Μέχρι την ηλικία του 40, πολλοί από εμάς έχουμε χειριστεί καριέρες, οικογένειες και ευθύνες για πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι περίεργο λοιπόν που κάποιες φορές ο ενθουσιασμός που είχαμε στα νεανικά μας χρόνια αρχίζει να φθίνει, αρχίζει να ξεθοριάζει. Οι στόχοι αλλάζουν, οι προτεραιότητες μετατοπίζονται και, ας το παραδεχτούμε, η ζωή γίνεται πιο απαιτητική. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Το κίνητρο δεν είναι κάτι που χάνεται για πάντα. Είναι κάτι που μπορεί να αναζωπηρωθεί. Και στο σημερινό μάθημα θέλω να μοιραστώ μαζί σου 7 ιδέες που εφαρμόζω όταν νιώθω ότι μπορεί να έχει πέσει το κίνητρό μου. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr και συγγραφέας του βιβλίου Αγαταμάχητο το δικτυακό marketing. Και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω επαγγελματίες, coaches και άτομα που ασχολούνται με τις πωλήσεις και το δικτυακό marketing να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία τους online και offline με απλό τρόπο. Και θέλω να ξεκινήσουμε με την πρώτη ιδέα. Αξιολόγησε ξανά τους στόχους σου. Οι στόχοι που είχες στα 20 σου μπορεί να μην ταιριάζουν πλέον στη ζωή σου και αυτό είναι απολύτως εντάξει. Οπότε αφιέρωσε χρόνο για να σκεφτείς τι πραγματικά έχει σημασία για σένα τώρα. Ίσως είναι να προοδεύσεις την καριέρα σου, να περάσεις περισσότερο χρόνο με την οικογένειά σου ή να αρχίσεις επιτέλους εκείνο το χόμπι που έχεις αφήσει στην άκρη. Ό,τι και αν είναι όμως, επίλεξε στόχους που ευθυγραμμίζονται με τις σημερινές σου αξίες και με πράγματα που σου παθιάζουν σήμερα. Η δεύτερη ιδέα είναι να το σπάσεις σε μικρότερα βήματα. Ένας μεγάλος στόχος μπορεί να φαίνεται βουνό, ειδικά όταν η ενέργειά σου δεν ήταν όπως παλιά. Όμως υπάρχει ένα κόλπο. Σπάσε τους μεγάλους στόχους σε μικρότερα διαχειρίσιμα βήματα. Αντί να στοχεύσεις την πλήρη αλλαγή της φυσικής σου κατάστασης μέσα σε ένα μήνα, βάλε ένα στόχο για 10 λεπτά προπόνηση την ημέρα ή 10 λεπτά να περπατάς για 10 λεπτά την ημέρα ή 10 λεπτά παραπάνω αν το κάνεις ήδη. Με την πάροδο του χρόνου αυτές οι μικρές επιτυχίες αρχίζουν να δημιουργούν ορμή και θα δεις τη διάθεσή σου να αυξάνεται καθώς πετυχαίνεις κάθε βήμα. Η τρίτη ιδέα είναι να εστιάσεις στην πρόοδο και όχι στην τελειότητα. Ένας από τους μεγαλύτερους λόγους απώλειας κινήτρου είναι οι πολύ ψηλές προσδοκίες. Η πραγματικότητα είναι ότι μετά τα 40 η ζωή έχει να κάνει περισσότερο με την πρόοδο παρά με την τελειότητα. Οπότε από τη μία γιόρτασε τις μικρές σου νίκες και από την άλλη να είσαι επιεικής με τον εαυτό σου όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν τέλεια. Είχες στόχο να κάνεις προπόνηση 5 φορές την εβδομάδα και έκανες 3. Αυτό είναι επιτυχία. Η πρόοδος είναι πρόοδος όσο μικρή κι αν είναι. Πριν προχωρήσουμε στην τέταρτη ιδέα, θέλω να σου μιλήσω για το 7 Day Habit Challenge. Μιλάω πολύ συχνά για συνήθειες σε αυτό το κανάλι και είναι κάτι που με παθιάζει πραγματικά. Θέλω να μπεις στο 7 Day Habit Challenge. Αν μπεις στο GreekCoach.gr/habits και βάλεις το όνομά σου και το email σου, θα λαμβάνεις κάθε μέρα από εμένα ένα email το οποίο θα σε βοηθήσει να επιλέξεις τις κατάλληλες συνήθειες για σένα, να εστιάσεις σε μία από αυτές και να ξεκινήσεις να τη χτίζεις. Ποια βήματα χρειάζεται να κάνεις κάθε μέρα για να ξεκινήσεις να χτίζεις καλές συνήθειες. Μπες στο GreekCoach.gr/habits, είναι δωρεάν και θα λαμβάνεις ένα email κάθε μέρα από εμένα για 7 ημέρες. GreekCoach.gr/habits. Τέταρτη ιδέα. Περιέβαλε τον εαυτό σου με θετικότητα. Οι άνθρωποι με τους οποίους περνάς χρόνο μπορούν να έχουν τεράστια επίδραση στο κίνητρό σου. Οπότε θέλω να προσπαθήσεις να συνδεθείς με θετικά άτομα που μοιράζονται ίδιες ιδέες με σένα και που σε ενθαρρύνουν να συνεχίζεις. Είτε είναι φίλοι σου, είτε είναι οικογένειά σου, είτε είναι συνάδελφοί σου. Το να έχεις ένα σύστημα υποστήριξης μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στις μέρες που νιώθεις ότι το κίνητρό σου είναι αρκετά πεσμένο. Η πέμπτη ιδέα είναι να συνεχίσεις να μαθαίνεις. Το να μαθαίνεις κάτι καινούριο πραγματικά μπορεί να αναζωπηρώσει τον ενθουσιασμό σου. Μπορεί να είναι κάτι τόσο απλό όσο το να παρακολουθήσεις ένα online course, ένα μάθημα, να ξεκινήσεις ένα νέο χόμπι ή να διαβάσεις για ένα θέμα που σε ενδιαφέρει, να μάθεις την ιστορία παράδειγμα. Το να διατηρήσεις την περιέργειά σου και να είσαι ανοιχτός σε νέες εμπειρίες θα κρατήσει το μυαλό σου σε εγρήγορση και το κίνητρό σου ψηλά. Η έκτη ιδέα είναι το να δώσεις προτεραιότητα στην αυτοφροντίδα. Δεν μπορείς να γεμίσεις ένα ήδη γεμάτο ποτήρι και μετά τα 40 γίνεται ακόμα πιο σημαντικό το να φροντίζεις τον εαυτό σου και σωματικά και διανοητικά και συναισθηματικά. Είτε είναι μέσω της άσκησης ή του ισμού ή απλώς εξασφαλίζοντας αρκετό ύπνο, βεβαιώσου ότι αφιερώνεις χρόνο
για να αναζωογονηθείς. Και όταν νιώθεις καλά, το να διατηρείς το κίνητρό σου γίνεται πολύ πιο εύκολο. Και η 7η ιδέα είναι να βάλεις όρια και να μάθεις να λες όχι. Σε αυτό το στάδιο της ζωής είναι κρίσιμο να αναγνωρίσεις ότι δεν χρειάζεται να λες ναι σε όλα. Το να αναλαμβάνεις υπερβολικά πολλές υποχρεώσεις επειδή δεν μπορείς να πεις όχι, μπορεί να εξαντλήσει την ενέργειά σου και να αφήσει ελάχιστο χώρο για τα πράγματα που πραγματικά έχουν σημασία. Να έχεις επίγνωση σχετικά με το που ξοδεύεις τον χρόνο και την ενέργειά σου και το να λες όχι κάποιες φορές σημαίνει πρακτικά ότι λες ναι στους δικούς σου στόχους και στη δική σου ψυχική ηρεμία. Το να διατηρείς το κίνητρό σου μετά τα 40 έχει να κάνει με το να ευθυγραμμίσεις τη ζωή σου με αυτά που πραγματικά έχουν σημασία για σένα τώρα. Ξεκινάει από το να σπάσεις τις μεγάλες εργασίες σε μικρότερα βήματα, να εστιάζεις την πρόοδο και φτάνει μέχρι το να περιβάλλεις αποθετικότητα. Να θυμάσαι ότι ποτέ δεν είναι αργά για να αλλάξεις πορεία, να μάθεις κάτι καινούριο και να ξαναβρεις αυτή τη φλόγα. Σίγουρα το κίνητρό μας μπορεί να αλλάξει με την ηλικία, με την πάροδο των χρόνων, αλλά με τη σωστή νοοτροπία και με τις κατάλληλες στρατηγικές είναι πάντα εφικτό να το επαναφέρεις στη ζωή σου. Αν βρήκες χρήσιμο το βίντεο, κάνε ένα like, άφησε ένα σχόλιο και επίσης κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπί. Ανεβάζω ένα βίντεο κάθε εβδομάδα. Θυμήσου να κάνεις εγγραφή στο 7 Day Habit Challenge μπαίνοντας στο GreekCoach.gr/habits και για περισσότερα βίντεο, σαν και αυτό, δες αυτό.